Ευχαριστώ. Και το θέμα είναι, τα θέματα είναι πολλά, είναι ότι μέσα από μία σελίδα, από ένα πόρταλ δηλαδή, το οποίο μπορείτε να το δείτε, είναι αυτό εδώ, θα το φέρει μπροστά, μπορούμε να δούμε το έργο που έχει γίνει εκεί, να το κρίνουμε, να το κατακρίνουμε, να το διευρύνουμε, να βάλουμε τα θέματά μας και ούτε καθαξής. Δηλαδή, αυτό έχει ενδιαφέρον, να, αυτό βλέπεις στα κουτάκια και κάνει. Εγώ θα ξεκινήσω με πρώτη ερώτηση και αμέσως μετά η Φωτεινή θα μπει λίγο και πιο ουσιαστικά στο θέμα και εγώ όσο μπορώ. Κύριε καθηγητά, κύριε υπουργέ, είχαμε τη μεγάλη κουβέντα για την αναθεώρηση του συντάγματος. Και ένα από τα βασικά θέματα που αφορούσαν στη δημοκρατία, που αφορούσε στον προβληματισμό για το πώς θα είναι το κράτος μας στη νέα εποχή, ήταν ο διαχωρισμός κράτους-εκκλησίας. Μα εσείς δεν καταφέρετε να διαχωρίσετε το Υπουργείο Παιδείας από το θρησκευμάτων. Μπήκατε στο άλλο να κάνουμε τη μεγάλη ανατροπή. Ούτε τη μικρή δεν μπορέσατε. Και γιατί υπάρχει αυτό? Κοιτάξτε, ορισμένα πράγματα έχουν μια ιστορική αναφορά. Ξέρετε ότι το Υπουργείο Παιδείας ήταν και εκκλησιαστικών υποθέσεων από την ίδρυση του ελληνικού κράτους και το θέμα, νομίζω το σοβαρό, δεν είναι τόσο πολύ ο τίτλος του Υπουργείου Παιδείας, γιατί ξέρετε οι αρμοδιότητες είναι εντελώς διακριτές. Η Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων δεν έχει καμία εμπλοκή με όλες τις άλλες δραστηριότητες του Υπουργείου Παιδείας. Άρα δεν είναι κατά τη γνώμη μου εκεί το θέμα. Το θέμα το μεγάλο που εκφράστηκε και με το σχέδιο απόφασης που υπέγραψε η πρώτη, αν θέλετε, η πολιτεία και ο Αρχιεπίσκοπος είναι αν υπάρχει κοινή συνένεση για τον εξορθολογισμό των σχέσεων, αν υπάρχει κοινή συνένεση για τη διασφάλιση των ιερέων και αν υπάρχει κοινή συνένεση για το νοικοκύρεμα των οικονομικών. Και τα τρία επίπεδα είναι σήμερα σε πλήρη ακαταστασία. Και το σχέδιο που προτάθηκε στις 6 Νοεμβρίου δίνει μία διέξοδο ενός πρώτου βήματος, διότι ξέρετε πολλοί λένε για διαχωρισμό κράτους και εκκλησίας και αν τους ρωτήσει κανείς τι ακριβώς εννοεί, δεν υπάρχει κάτι κοινό, διότι είναι ένα εξαιρετικά σύνθετο εγχείρημα. Εμάς λοιπόν μας ενδιαφέρει να εξορθολογήσουμε αυτές τις σχέσεις, να διασφαλιστούν προφανέστατα οι κληρικοί και το σημαντικό να υπάρξει ένα νοικοκύρεμα στα οικονομικά. Κύριε Γαβρόπουλο, σε πρόσφατη συνέντευξή σας σε ραδιόφωνο της Αθήνας, είπατε μεταξύ άλλων ότι ασκείτε ένα είδος εκβιασμού από πλευρά μέρους του κλήρου. Ναι. Εκβιάζεστε και μπορεί ο κλήρος να εκβιάζει την ελληνική πολιτεία? Τώρα, αν ο κλήρος μπορεί, όχι, θα το ρωτήσετε στον κλήρο. Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι υπήρξε η Γενική Συνέλευση των Κληρικών, του Ιερού Συνδέσμου Κληρικών Ελλάδος, και ο εκπρόσωπός τους κατέληξε, αφού λέει διαφωνούμε σε αυτά που μας προτάθηκαν χωρίς να πει ούτε ένα επιχείρημα, κατέληξε στο να λέει και να μην ξεχνάει η κυβέρνηση ότι υπάρχουν 12.000 άμβονες και έρχονται εκλογές. Αν τώρα στην ελληνική γλώσσα υπάρχει επιτυχέστερη έκφραση από το ότι αυτό είναι εκβιασμός, εγώ είμαι ανοιχτός στο να υιοθετήσω αυτή τη λέξη. Εγώ τουλάχιστον δεν βρίσκω άλλη. Και ποια είναι η απάντηση του Υπουργείου και της Πολιτείας σε ένα μέρος του κλήρου που προσπαθεί να εκβιάσει, σταθερά, με αφορμή τις επερχόμενες εκλογές? Το αγνοούμε, το σχολιάζουμε, το αγνοούμε και πάμε παρακάτω. Εμείς έχουμε καταθέσει στην Επιτροπή Διαλόγου της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου. Το σχέδιό μας είναι ένα δεκασέλιδο αναλυτικότατο σχέδιο και περιμένουμε συγκεκριμένες απαντήσεις με επιχειρηματολογία γιατί αυτό είναι καλό, το άλλο είναι κακό κτλ. Για να αρχίσουμε μια συζήτηση. Και βεβαίως, ο Ιερός Σύνδεσμος Κληρικών Ελλάδος έχω την αίσθηση ότι δεν εκφράζει την Εκκλησία, διότι κανένας από τους ιεράρχες, ακόμη και αυτοί που ήταν αντίθετοι, δεν χρησιμοποίησαν μια τέτοια γλώσσα και το χαιρετίζουμε. Εδώ λοιπόν, ας πούμε ότι ήταν μια ατυχή στιγμή του εκπροσώπου του ίσκε και να πάμε παρακάτω. Κύριε Υπουργέ, έχουμε προσλήψεις για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια. Προσλήψεις μιλώ για μόνιμες θέσεις, δεν λέω για εκπαιδευτικού προσωπικού. Εκπαιδευτικού προσωπικού. Πώς είναι δυνατόν να έχω 4.500 ή 4.500 για φέτος για την ειδική αγωγή. 4.500. 15 σε 3 χρόνια. Και 15 και τους εκπαιδευτικούς στον δρόμο. Πώς τα καταφέρατε? Κοιτάξτε τώρα, ζούμε σε μια χώρα, μια, ξέρετε, υπέροχη χώρα με πολλούς που είναι δύσκολοι άνθρωποι. Αυτό είναι ένα θετικό στοιχείο. Εντάξει, δημοκρατία. Αυτό σας λέω, είναι ένα πολύ θετικό στοιχείο της δημοκρατίας.
φανταστείτε τώρα, εμείς προτείναμε ένα σύστημα διορισμού. Να σας το πω, για να ήθελα να σας πειράξω. Παρακαλώ, προφανώς. Αλλά θα σας πω για την ουσία. Το έχουμε κουβεντιάσει, το έχουμε συζητήσει και έχουμε μαλώσει το γραφείο πάρα πολλές φορές μεταξύ μας. Είμαστε δύο μέτωπα. Mm-hmm. Ένα μέτωπο συμφωνεί εν μέρη με τις απόψεις σας ότι πρέπει να ανανεώσουμε, έτσι δεν είναι, το εκπαιδευτικό προσωπικό, και ένα άλλο μέρος που είμαι με αυτό εγώ, που λέω δεν είναι ατόπιμα και δεν είναι, είναι λίγο ρατσιστικό. Επειδή μεγάλωσα και το σύστημα μ' είχε απ' έξω και οι πολιτικές της εξουσίας μ' είχαν απ' έξω, θα με βγάλεις και σήμερα πάλι απ' έξω επειδή είμαι 50. Mm-hmm. Mm-hmm. Αυτό. Θα σας πω. Εμάς οι υπολογισμοί μας λένε ότι δεν θα μείνει κανένας έξω από αυτές τις ηλικίες. Και θα σας πω για ποιο λόγο. Πριν όμως, για να διευκολύνω τη συζήτηση. Για να διευκολύνω τη συζήτηση. Κοιτάξτε, εμείς αναμένουμε 125 με 130 χιλιάδες υποψηφιότητες. Από αυτούς τους υποψηφίους, maximum το 30% έχει κάποια προϋπηρεσία. Οι υπόλοιποι δεν έχουν καμία προϋπηρεσία. Άρα, έπρεπε να είναι ένα δίκαιο σύστημα, ώστε όλοι να αισθάνονται ότι η πολιτεία σκέφτεται και αυτούς. Mm-hmm. Αν τυχόν δηλαδή λέγαμε ότι μόνον αυτοί που έχουν προϋπηρεσία θα μπουν, αυτό είναι πάρα πολύ άδικο για τους υπόλοιπους. Mm-hmm. Άρα προσπαθήσαμε, και ξέρετε, όταν πας να κάνεις ένα σύστημα με κάποια ισορροπία, έχεις αντιδράσεις ενδεχομένως και από πολλές πλευρές. Εγώ νομίζω ότι ήταν ένα εξαιρετικά επιτυχημένο και ισορροπημένο σύστημα εκ του αποτελέσματος, φαίνεται. Και θα πρέπει εδώ να πούμε ότι εμείς βάζουμε ως όριο προϋπηρεσίας τους 120 μήνες, που είναι 10 μήνες κάθε χρονιά, δηλαδή 12 χρόνια, οι συμβάσεις τους είναι 10 μήνες. Αυτό δεν το περίμενε κανείς. Μας λέγανε βάλτε παιδιά 84 και θεωρούσαν ότι είναι το απόλυτο μάξιμο που θα μπορούσαμε να βάλουμε. Άρα υπερέβημα αυτό, και το έχουμε υπερβεί για ένα πάρα πολύ συγκεκριμένο λόγο. Και ο λόγος είναι ότι η προϋπηρεσία είναι σαν να μπορείς να έχεις επιστημονικά προσόντα. Σαν, σε πολλά εισαγωγικά. Mm-hmm. Τώρα, από την άλλη μεριά έπρεπε να συνεκτιμήσουμε και ένα κόσμο που δεν είχε προϋπηρεσία, αλλά είχε επιστημονικά προσόντα. Δεν μπορεί αυτός ο κόσμος να μην είναι έξω. Και τρίτο, το Συμβούλιο Επικρατείας επιβάλλει μόνιμο σύστημα διορισμών. Δεν σου λέει κανένα σύστημα για 3 χρόνια που να είναι μεταβατικό και μετά θα κάνεις το μόνιμο. Αν βάλετε όλα αυτά συν τις συνταγματικές επιταγές, βγαίνει το σύστημα. Εσείς που... Εσείς λέτε λοιπόν ότι η κατηγορία αυτή που ανησυχεί, δηλαδή μιλάμε για τους αναπληρωτές, οι οποίοι περιμένουν τη σειρά τους για μόνιμη πρόσληψη στο δημόσιο, λέτε ότι δεν θα μείνει κανένας από αυτούς έξω. Όχι. Αλλά αυτό το βλέπετε σε βάθος χρόνου. Εσχωρείτε, δεν είπα αυτό γιατί δεν θέλω να παρεξηγηθώ. Δεν θα μείνουν έξω άτομα τα οποία έχουν αρκετή προϋπηρεσία. Και πάντα έχουν και ένα πτυχίο που και αυτό συνυπολογίζεται. Μπορεί να έχουν κάποιο πιστοποιητικό γλώσσας, οικογένεια κτλ. Θέλω να σας πω, είναι πολύ δίκαιο, διότι πρέπει, επιμένω, και τα άλλα άτομα, νέα παιδιά που έχουν και αυτοί, θέλουν να συμβάλλουν στην εκπαίδευση. Όμως, κατανοώ πλήρως και με πολύ καλή πρόθεση. Όμως υπάρχει μια, μπορεί να είναι αδικία, μπορεί να επειδή είμαι και παλιά σχολής. Έτρεχε ο άλλος αναπληρωτής 20 χρόνια στην Αμοργό. Ναι. Στην Αμοργό. Ή ένα χρόνο στη Μυτιλίνη, ένα χρόνο στη Σαλαμίνα. Όχι, ναι, ναι, και στα δύσκολα. Αντίστοιχα. Πάει στην Αμοργό και έχω και φίλους από εκεί που μας βλέπουν. Ναι. Θα πάει μετά στο Κουφονήσι, θα πάει. Δεν είχε τη δυνατότητα λοιπόν αυτή για πάρα πολλούς λόγους και για λόγους δηλαδή που θα τα βάλει και πέρα. Να κάνει ούτε αυτό το μεταπτυχιακό. Δεν είχε. Και έρχεται μετά η πολιτεία με αριστερά και του λέει, φίλε, εσύ. Έχασες. Ή μπορεί. Όχι. Ή μπορεί να χάσεις. Μπορεί να χάσεις. Μπορεί να χάσεις. Μπορεί να χάσεις, πράγματι. Ισχύει αυτό. Για να μην αρχίσω να... Ισχύει αυτό. Αλλά κοιτάξτε, πρέπει να βάλετε και την άλλη μεριά της σιγαριάς. Και κάποιος άλλος, ο οποίος, εν πάση περιπτώσει, ετοιμάστηκε για να γίνει και αυτός ένας επαρκής εκπαιδευτικός. Η πολιτεία, επειδή επιβάλλεται να έχει κανονικό σύστημα, όχι μεταβατικό, πρέπει να πάρει αποφάσεις ώστε να μην αδικηθεί και ένας κόσμος που και αυτός ετοιμαζόταν. Είναι με το δικό του τρόπο. Αλλάζουμε θέμα. Λοιπόν, πάμε να δούμε... Στο site πάλι. Πάμε στο site λοιπόν και πάμε, πού να πάμε, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, πάμε στο σχέδιο, σε αυτό που αναφέρεται.
Πάμε να δούμε λοιπόν το σχέδιο σας για τα πανεπιστήμια, κύριε Γαβρόγλου, γιατί έχουμε τέλη Μαρτίου, στα τέλη του Μάρτη, έτσι ανακοινώσατε τουλάχιστον, ότι θα φέρετε το σχέδιο για την τριτοβάθμια εκπαίδευση και έχουμε και την ύλη για την τρίτη ηλικίου. Κάπως θα τα συνδέσουμε, γιατί τα συνδέετε και εσείς με έναν τρόπο στο νομοσχέδιό σας, έτσι. Κοιτάξτε. Ξέρετε, σε κάθε εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, το κεντρικό διακύβευμα είναι ποιο πρόβλημα πας να λύσεις. Εμείς ποιο πρόβλημα πάμε να λύσουμε? Το γεγονός ότι είμαστε η μόνη χώρα στον κόσμο, εγώ δεν ξέρω άλλη χώρα, καλά στην Ευρώπη σίγουρα, που δεν έχει τρίτη ηλικίου. Η τρίτη ηλικίου που έχουμε είναι στα χαρτιά. Δεν ξέρω αν έχετε παιδιά, φίλους, θα το ξέρετε. Ξέρετε τι γίνεται με τις απουσίες μετά τον Απρίλιο, ξέρετε τι γίνεται με τα γενικά μαθήματα που δεν παίζουν κανένα ρόλο. Με τις φροντιστηριακές ώρες. Με τις φροντιστηριακές ώρες, με το γεγονός ότι όλη η κοινωνία, και έχει σημασία αυτό, αριστερή-δεξή, για να μην θεωρηθεί ότι είναι κοινωνικά αντιπολιτευτικό, έχουμε συνενέσει ότι την προετοιμασία των παιδιών για το πανεπιστήμιο θα την έχει ένας θεσμός εκτός του δημοσίου. Αυτό πρέπει λίγο να το δούμε ξανά στα μάτια. Με ποιο τρόπο προσπαθείτε να το λύσετε, κύριε Γαβρόγλου, γιατί είναι δομικό θέμα και είναι και ουσιαστικό. Εγώ να πούμε ότι συμφωνούμε στο πρόβλημα καταρχήν. Να. Το λέω. Γιατί έχει σημασία. Συμφωνούμε. Δεν συμφωνώ. Εγώ προσπαθώ και στον κύριο Μητσοτάκη, στην κυρία Κεραμέως και στο κοινάλ να του πω, παιδιά, συμφωνούμε στο πρόβλημα. Και α διαφωνήσουμε στη λύση. Αλλά καταρχήν να δούμε αν συμφωνούμε στο πρόβλημα. Εδώ πάντως συμφωνούμε στο πρόβλημα. Εδώ συμφωνούμε στο πρόβλημα. Ναι, συμφωνούμε. Τι λέμε λοιπόν? Η τρίτη ηλικίου να γίνει ένα προπαρασκευαστικό έτος. Αυτό δεν είναι κάτι εντελώς καινούριο. Σε όλη την Ευρώπη έτσι είναι. Η τρίτη ηλικίου είναι προπαρασκευαστικό έτος για το επόμενο βήμα, αν θέλετε. Άρα, εγκύκλιες σπουδές ολοκληρώνονται στη δευτέρα ηλικίου και η τρίτη ηλικίου έχει 4 μαθήματα, 6 ώρες το κάθε μάθημα. Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι όταν είναι λίγα μαθήματα και πολλές ώρες που δίνεις αυτά για να μπεις μετά, εν πάση περιπτώσει είναι μια ηρεμία στο εκπαιδευτικό σύστημα. Δεν έχει τα γενικά και τις κατεύθυνσεις και θα πάρω και από αυτό και παίρνω γενικά μαθηματικά και μαθηματικά κατεύθυνσης. Άλλα στο φροντιστήριο. Εντάξει, και το μυαλό έρχεται και. Ναι, εκεί ασκήθηκε ασκήθη κριτική ότι ουσιαστικά εξαιρείται τα μαθήματα γενικών γνώσεων από την τρίτη ηλικίου. Ο στόχος σας λοιπόν είναι τα παιδιά να προσιλωθούν σε 4 μαθήματα. Άρα θα μπορέσει πιο 4 εύκολα. Κατευθύνσεις. Θα μπορεί πιο εύκολα ένα παιδί που δεν έχει χρήματα να πάει στο φροντιστήριο να επικεντρωθεί. Λέτε εσείς με βάση αυτό το σύστημα. Νομίζω ναι, και να σας πω κάτι. Βεβαίως. Είναι ένας σεβασμός προς τους γονείς, είναι ένας σεβασμός προς τα παιδιά και είναι ένας σεβασμός προς εκπαιδευτικούς. Ξέρετε τι σημαίνει να έρχεσαι στην τρίτη ηλικίου και να βλέπεις αυτά τα παιδιά που, εν πάση περιπτώσει, είναι 17χρονα και είναι ζωηρά, αν μη τι άλλο. Έρχονται τα μισά κοιμισμένα διότι το βράδυ έχουν αργήσει από το φροντιστήριο κτλ. Τα άλλα κάνουν τις ασκήσεις των φροντιστηριών την ώρα που μιλάει ο καθηγητής. Τα τρίτα δεν ενδιαφέρονται. Τα τέταρτα έχουν διάφορα προσωπικά προβλήματα. Λίμωνα δεν έχει από την ηλικία. Εμείς λοιπόν λέμε να μπορέσουμε να ηρεμήσουμε αυτήν την πραγματικότητα, την καθημερινότητα. Και άρα, αν έχεις 4 μαθήματα και μάλιστα η ύλη δεν είναι μια ύλη τυπική του εξάωρου, είναι χαμηλότερη. Ώστε να έχει και ο εκπαιδευτικός, ο άνθρωπος, να μην είναι απέναντι σε αυτό το φαινόμενο. Να έχει και αυτό τη δυνατότητα. Ξέρετε, γίνεται ένα κοινωνικό φαινόμενο, σας λέω εγώ. Χι, δεν έχει σημασία. Σήμερα ο εκπαιδευτικός δεν έχει την άνεση να πει, παιδιά, αφήστε το σήμερα το μάθημα, να συζητήσουμε γι' αυτό. Έτσι όπως θέλουμε να το κάνουμε, θα έχει κανείς τη δυνατότητα, είτε μπορεί ιστορία που κάνουν. Είναι δυνατό στην ιστορία να μην μπορείς να ανοίξεις παρενθέσεις, να πουν και 5 κουβέντες τα παιδιά και να είναι μόνο το μάθημα? Γι' αυτό λέμε λίγα μαθήματα, πολλές ώρες, θα δίνουν τις πανελλαδικές ή αυτό το νέο σύστημα που θα έχει και τη δυνατότητα να μπουν σε σχολές, σε τμήματα χωρίς εξετάσεις και ελπίζουμε σε κάποια χρόνια. Δεν θα είναι... Μιας και το είπα τώρα, είμαστε κοντά μέσα στο σχολείο, αυτό με το θέμα του κουδουνιού των 9. Τα κουδουνιού των 9. Είναι fake news, κύριε Γαβρόγλου, ισχύει ότι... Κοιτάξτε, θα σας πω. Αλλάζει η ώρα το κουδούνι των 9 για τα λύκεια. Θα σας πω. Έχουμε συγκροτήσει μια επιτροπή επιστημονική με ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, γιατρούς, για να μελετήσουν το θέμα. Υπάρχει δυστυχώς στο δημόσιο λόγο ότι μόλις κάνεις κάτι για να μελετηθεί, θεωρούν ότι έχεις πάρει απόφαση. Αυτή την εβδομάδα ελπίζουμε να μας δώσει το πόρισμά της, όπου όλα τα επιστημονικά στοιχεία οδηγούν
ότι τα παιδιά καλύτερα να αρχίζουν το σχολείο λίγο αργότερα. Αυτό δεν σημαίνει. Για ποιες ηλικίες μιλάτε? Κυρίως για τις μεγάλες. Για το λύκειο. Αν και ισχύει και για τα μικρά, αλλά ξέρετε τι γίνεται τώρα. Εδώ έχουν και οικογένειες. Πού θα το αφήσει το παιδί για να φάει? Όχι, στο δημοτικό έχουμε στην αρχή. Α, το κρατάει. Τέτοια στο σχολείο. Αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι μόλις τις δραστηριότητες που έχουν πει τα παιδιά να κάνουν, τα παιδιά το βράδυ έρχονται ψόφια στο σπίτι. Εδώ λοιπόν πρέπει να υπάρχει και μια κανονικοποίηση της οικογενειακής ζωής, του άγχους που μεταδίδουμε εμείς τα παιδιά μας. Παρόλα αυτό όμως να ξέρετε ότι μόνο το 1/4 των παιδιών τρώει πρωινό και τα υπόλοιπα επικαλούνται ότι βιάζονται το πρωί. Θα μου πείτε αν το κάνεις 9 δεν θα βιάζονται. Εν πάση περιπτώσει δίνει κάτι περισσότερο. Μετά, κανένας σοβαρός εκπαιδευτικός ποτέ δεν βάζει εξετάσεις την πρώτη ώρα σχολείου. Λέμε λοιπόν, καλά, επιστημονικά είναι σαφέστατα. Είναι οι μελέτες που υπάρχουν. Λοιπόν, θα μας δώσουν το πόρισμα, θα το συζητήσουμε με τους φορείς, τον καθηγητών και θα πάρουμε μία απόφαση. Τόσο απλό. Mm-hmm. Τελευταίο. Τελευταίο. Παιδιά, είμαστε λοιπόν, στην ημέρα ή μισή ώρα. Γιατί είναι πολλά τα θέματα. Θα ήθελα να κάνω μια στάση σε αυτό που λέει εδώ πέρα. Εντάξει, Δημοκρατία. Να μας προσκεφθεί ο κ. Γαβρόπουλου άλλη μια συνάντηση άμεσα, δηλαδή να γίνει. Και δεν τα έχουμε μιλήσει για τα πανεπιστήμια, για τις νέες σχολές, τις διετήσεις που θα τις συνδυάσουμε. Κοίταξε, για μένα το θέμα ξυπνάει φωτεινή σήμερα. Το θέμα για μένα ήταν ένα. Καταρχήν, εντάξει, είναι πάρα πολύ χρήσιμο για όλους μας να μιλάς με υπουργό της κυβέρνησης, πόσο μάλλον με τον υπουργό παιδείας. Ότι έχω ένα πόρταλ, ένα site, όπου μπορώ μέσα να κάνω ένα κλικ και να δω σε πραγματικό χρόνο τι έκανε, τι δεν έκανε το επιτελείο του Υπουργείου Παιδείας και να είμαι πιο εντάξει απέναντι στην κριτική μου και στο αίτημά μου. Mm-hmm. Αυτή ήταν η είδηση. Ωραία, μας τότε θα πάω σε μια γενική συζήτηση. Αφού μου δίνεις μια ερώτηση, μόνο να σας πω ότι το θέμα των πανεπιστημίων το έχετε πει και το έχετε ξαναπεί και θα το δούμε και θα το ξαναδούμε και μαζί σας. Εδώ υπάρχει μια κατηγορία, κύριε Γαβρόπουλο, διαφάνεια και δημοκρατία. Έχω διαβάσει πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα από αυτά που έχετε κάνει από τις πρωτοβουλίες σας. Δεν βλέπω μια πρωτοβουλία σε σχέση με την ακροδεξιά. Είδαμε πρόσφατα ότι μέσα στα σχολεία έχουν βρει πρόσφορο έδαφος διάφορες ακροδεξιές, ναζιστικές ομάδες κτλ. Αναρωτιέμαι αν είναι μέσα στο ρόλο του Υπουργείου η ευθύνη. Αν είναι μέσα στο ρόλο, ρωτάμε. Να ενημερώσει τα παιδιά σε αυτές τις πολύ ευαίσθητες ηλικίες, πέρα από όλα άλλα θέματα που έχετε κάνει, έχετε βάλει ψυχολόγους στα σχολεία. Ενημέρωση για το τι σημαίνει. Νεοφασισμός υπάρχει. Θα σας πω. Είναι 4 τα πολύ σημαντικά ζητήματα στα οποία το Υπουργείο όχι μόνο έχει λόγο, όχι μόνο πρέπει να έχει λόγο, αλλά και κάνει ορισμένα πράγματα. Πρώτον, τα θέματα δημοκρατίας που θίξατε. Τα θέματα δημοκρατίας πρέπει τα παιδιά να καταλάβουν ότι τίποτα δεν είναι δεδομένο. Ότι είναι ένας καθημερινός αγώνας βαθέματος και κυρίως κουλτούρας της δημοκρατίας. Το δεύτερο θέμα είναι το εξαιρετικά σημαντικό ζήτημα της έμφυλης βίας. Mm-hmm. Έχουμε πολύ σοβαρά προβλήματα. Έχουμε. Βεβαίως, εξαιρετικά σοβαρά προβλήματα έμφυλης βίας. Mm-hmm. Το τρίτο θέμα είναι το bullying γενικότερα. Το οποίο bullying δεν είναι υποχρεωτικά μια βία φυσική. Είναι ένα πράγμα, όπως ξέρετε, ακόμη πιο σύνθετο. Και το τέταρτο θέμα είναι το θέμα της διαφορετικότητας. Πρέπει να πιστούν τα παιδιά, να πιστούν οι οικογένειές μας ότι το διαφορετικό είναι πιο πίσω. Θα σας πω. Όχι, δεν το λέω τώρα. Ναι. Μακάρι να είναι πιο πίσω. Ότι το διαφορετικό είναι και ίσο. Εντάξει. Αν είναι χοντρός, αν έχει άλλο σεξουαλικό προσανατολισμό, αν είναι πρόσφυγας ή όχι, είναι απολύτως διαφορετικός, αλλά είναι ίσος. Αυτό ενοιολογικά και κοινωνικά πρέπει να το αποδεχτεί. Ο λόγος που δεν έβαλα τις ουσίες είναι ο εξής, ότι και τα 4, αν δείτε, ενισχύουν την επιχειρηματολογία. Έχουμε ένα πρόβλημα στα σχολεία, στο δημόσιο λόγο. Εσείς το έχετε ζήσει. Mm-hmm. Δεν το λέω για να σας κολακεύσω, αλλά είναι το κανάλι που μπορείς να ακούσεις έναν με μέση αρχή και τέλος. Δεν αρχίζουν οι φωνές, το ένα το άλλο και πάει λέγοντας. Άρα, τι σημαίνει επιχείρημα και κυρίως τι σημαίνει αλλάζω άποψη. Εγώ τους λέω, παιδιά, αυτοί που είναι τώρα με τις καταλήψεις, με τα ακροδεξιά κτλ., μιλήστε τους. Προσπαθήστε να καταλάβουν γιατί το κάνουμε. Απαντήστε τους. Αυτό λείπει. Και τα 4 που σας είπα είναι σημαντικό για να ενισχύσουν την κουλτούρα. Άρα και οι ουσίες εντάσσονται. Ναι, γιατί είναι οι ουσίες, ξέρετε, Βοτεινή, είναι σε μια λογική κουλτούρα σε όλα αυτά που. Δηλαδή, εμείς είχαμε ένα παράδειγμα παλιά στο Κεθέα, στο πρώτο ή δεύτερο, νομίζω, δεύτερο γυμνάσιο Πετρούπολης.
όπου μπήκε πολλά χρόνια πριν, 7-8 χρόνια, που έγινε πρόγραμμα με τη θεραπευτική γονιδοστροφή και κάνανε κοινέ δράσει κτλ. Και μειώθηκαν πάρα πολύ ζητήματα που αφορούσαν σε βία, σε ζητήματα βία με όλη την πολιτική έκφραση. Σε δράσει. Την άνοιξε ο Υπουργό. Το θέμα είναι ότι έχει το μπούλινγκ, έχει εμφυλιβία, έχει ρατσισμό, έχει διακρίσει. Έχει παιδιά τα οποία βομβαρδίζονται με μέσω κρίση με διάφορα θέματα. Και την ίδια στιγμή το σχολείο πρέπει με κάποιο τρόπο να σταθεί. Ας πούμε, τώρα έχουμε εκδηλώσεις κατά της ενδοσχολικής βίας, νομίζω, μέχρι την Τετάρτη. Έχετε σκοπό να κάνετε κάτι πιο συγκεκριμένο για τον φασισμό? Επιμένω εγώ σε αυτό, γιατί υπάρχουν οι έρευνες που λένε ότι είναι πάρα πολύ ευάλωτα τα παιδιά. Κοιτάξτε, είναι πάρα πολύ ευάλωτα, γιατί είναι τα παιδιά πολύ ευάλωτα σε σχήματα που είναι μαυρό-άσπρα. Και όλα που σας είπα είναι για να μπορέσουν τα παιδιά να αποκτήσουν μια κουλτούρα του ενδιάμεσου, που είναι πάντα το πιο δύσκολο. Το μαυρό-άσπρο είναι πάρα πολύ εύκολο. Αυτό γίνεται και με την θεματική εβδομάδα που κάνουμε κάθε χρόνο στα γυμνάσια. Κάθε χρόνο. Ένα λοιπόν από τα στοιχεία είναι η δημοκρατία στο σχολείο, που φέτος είναι από τους βασικούς άξονες της θεματικής εβδομάδας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Υπουργέ. Να είστε καλά. Θα τα ξαναπούμε σύντομα. Πάμε στη διαφημίση και αμέσως μετά έχουμε πολιτική.